Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις έχουν τραυματιστεί εν ώρα υπηρεσίας τις τελευταίες ημέρες. Οι αντιδράσεις των ενστόλων που διαμαρτυρήθηκαν σήμερα στους δρόμους πυκνώνουν. Ενώ νωρίτερα είχαμε και τοποθέτηση βόμβας με στόχο την έδρα των ΜΑΤ στην περιοχή του Ζωγράφου. Οι αρχές εξουδετέρωσαν τον εκρηκτικό μηχανισμό που έχει μπει ήδη στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής. Η νάιλον σακούλα με τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό εντοπίστηκε στο πεζοδρόμιο της Κοκκινοπούλου του Ζωγράφου. Λίγο πριν τις 12.30 έγιναν τηλεφωνήματα στην εφημερίδα των συντακτών και σε ιστοσελίδα. Στις 12.29 ενημερώθηκε το κέντρο της άμεσης δράσης από άνθρωπο της εφημερίδας, ο οποίος έκανε λόγο για ηχογραφημένο μήνυμα που δέχτηκαν. Δινόταν χρονικό περιθώριο 45 λεπτών μέχρι την έκρηξη, ενώ αυτός που μιλούσε προειδοποίησε να διακοπεί η κυκλοφορία, αλλά και να ζητηθεί να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονταν στα κτίρια της Πολυτεχνιούπολης με πρόσωψη στην Κοκκινοπούλου. Στην αστυνομία σήμανε συναγερμός, καθώς το σημείο που εντοπίστηκε η σακούλα ήταν μόλις 30 μέτρα μετά την τελευταία περιψωμένη σκοπιά στην έδρα των ΜΑΤ. Η κυκλοφορία διακόπηκε ενώ επιτόπου βρέθηκαν πυροτεχνουργοί της ασφάλειας. Εξουδετέρωσαν τον μηχανισμό, ο οποίος βρέθηκε αυτούσιος στα χέρια τους. Διαπιστώθηκε πως ήταν ενεργοποιημένος, αλλά είτε εξαιτίας αστοχίας υλικού είτε λάθος συνδεσμολογίας δεν υπήρξε έκρηξη. Δεν μας ενημέρωσε κάποιος ότι χρειάζεται να εγκαταλείψουμε τον χώρο, να εκενώσουμε τις εγκαταστάσεις. Μάθαμε ότι είναι κλειστή η πύλη. Δεν ξέραμε τον λόγο. Και απλά βγήκαμε από αλλού. Δεν υπήρχε ενημέρωση. Ευτυχώς όλα είχαν αίσια έκβαση στο τέλος. Ο μηχανισμός ήταν μέσα σε ένα πλαστικό τάπερ. Αποτελούνταν από μισή λίμπρα εκρηκτικού C4 που χρησιμοποιείται μόνο από τις ένοπλες δυνάμεις, από 150 γραμμάρια ζελατοδυναμίτιδας, ένα χρονόμετρο παλαιού τύπου που υπάρχει σε πλήθος ηλεκτρικών συσκευών, δύο πυροκροτητές, διακόπτη μπαταρία και τα καλώδια της συνδεσμολογίας. Παρόμοιου τύπου εκρηκτικό μηχανισμό οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει περισσότερα από 20 χρόνια. Πράγματι πρόκειται για μια χρήση τάπερ, που τα τάπερ από ό,τι θυμόμαστε τα χρησιμοποιούσε 17 Νοέμβρη κατά κύριο λόγο. Βέβαια η συνδεσμολογία και η μεθοδολογία όπως ακολουθήθηκε με δύο διαφορετικούς μηχανισμούς, με δύο πυροκροτητές, με ένα χρονοδιακόπτη, είναι κάτι καινούργιο, δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποια ανάλογη περίπτωση. Θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλα κρουστικά και ρηκτικά αποτελέσματα. Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια και πλέον δίνεται βάρος μήπως οι ειδικοί εντοπίσουν ίχνη DNA αποτυπώματα. Ενώ θα γίνει και σύγκριση με άλλους παρόμοιους μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν. Συγκεκριμένες εγκαταστάσεις των ΜΑΤ έχουν δεχτεί εκατοντάδες φορές επιθέσεις με μολότοφ. Ωστόσο, οι πιο σοβαρές επιθέσεις με στόχους αστυνομικών των ΜΑΤ σημειώθηκαν σε μια κλούβα στα Εξάρχεια στις 19 Ιανουαρίου του 1994 από τον Έλα και την 1η Μάη, με αποτέλεσμα ένα νεκρό αστυνομικό και 12 τραυματίες, οι δύο εκ των οποίων πολίτες. Στην Πέτρου Ράλι στις 29 Δεκάτου του 2004 σε διερχόμενη κλούβα από τον Επαναστατικό Αγώνα. Στις 23 Δεκάτου 2008 του Ζωγράφου με πειρά σε κλούβα των ΜΑΤ και στις 5 Πρώτου 2009 επίσης στα Εξάρχεια και πάλι με πειρά με έναν βαριά τραυματία αστυνομικό. Συνδεόμαστε τώρα με όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στα σημεία του ρεπορτάζ. Η Άννα Νικολάου και η Δέσποινα Μανδρανή παρακολουθούν την πορεία της υγείας των αστυνομικών που έχουν τραυματιστεί, αλλά και των κριτικών που δέχτηκαν πυροβολισμούς στο Γκάζι. Στην υπόθεση αυτή έγιναν συλλήψεις, υπάρχουν εξελίξεις, θα τις δούμε στη συνέχεια. Η Γεωργία Λαγού βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και καταγράφει τις αντιδράσεις στην πορεία των αστυνομικών. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον Κώστα Τάτση, του Ζωγράφου, όπου οι έρευνες για την ενεργή βόμβα που εξουδετερώθηκε ευτυχώς, βρίσκονται σε εξέλιξη. Και από τις 12.30 το μεσημέρι, Νίκο, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, καθώς είναι εκείνη που έχει αναλάβει τις έρευνες για την τοποθέτηση της βόμβας έξω από την έδρα των ΜΑΤ. Μάλιστα, μέχρι και αυτήν την ώρα, κλιμάκια της αντιτρομοκρατικής βρίσκονται τόσο στην οδό Κανελοπούλου, όσο και στην Κατεχάκη, αλλά και στην περιοχή του Ζωγράφου, προκειμένου να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας είτε από κάμερες διαχείρισης της κυκλοφορίας που να προσδιορίζουν τις κινήσεις του ατόμου ή των ατόμων που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από την έδρα των ΜΑΤ. Πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι εδώ ακριβώς ήταν το σημείο όπου είχε τοποθετηθεί η βόμβα.
δίπλα ακριβώς από το τυχείο όπου μέσα βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των ΜΑΤ και ακριβώς απέναντι σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση από την Πολυτεχνείου Πολύ, όπου εκείνη την ώρα στα έδρανα των σχολών βρισκόντουσαν εκατοντάδες φοιτητές αλλά και καθηγητές. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι υπήρξε η εξουδετερώση του εκρηκτικού μηχανισμού, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ενδεχομένως να είχαν σπάσει κάποια τζάμια από την Πολυτεχνιούπολη ή να είχαν τραυματισμοί, να είχαν τραυματιστεί διερχόμενοι περαστικοί, είτε φοιτητές που έξω ακριβώς από την πύλη υπάρχει μια στάση όπου περιμένουν την αστική συγκοινωνία. Πραγματικά ευχής έργων ότι δεν πυροδοτήθηκε και δεν εκρήγνητο ο εκρηκτικός μηχανισμός. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Τάτσι. Ο εκρηκτικός μηχανισμός, ο άθικτος ουσιαστικά εκρηκτικός μηχανισμός και η μαύρη σακούλα μέσα στην οποία είχε τοποθετηθεί μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι αστυνομικοί αναζητούν υπολείμματα DNA ή και τυχόνα δακτυλικά αποτυπώματα. Ο Σπύρος Λεβιδιώτης είναι δίπλα μου και έχει πληροφορίες για τις έρευνες. Όταν παρήλθαν τα 45 λεπτά που έδωσε χρονικό περιθώριο στο τηλεφώνημα ο συγκεκριμένος άνδρας, ένας πυροτεχνουργός από τα ΑΤΕΜ, ένας αξιωματικός Ελλάς, πήρε το ρίσκο και πήγε εκεί που ήταν η μαύρη σακούλα. Άρχισε να ψάχνει, την άνοιξε με προσοχή, ρίσκαρε πάρα πολύ γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν και είδε μέσα τα δύο τάπερ και τον εκρητικό μηχανισμό. Έτσι λοιπόν πήραν την απόφαση οι αστυνομικοί να μην κάνουν ελεγχόμενη έκρηξη. Εάν έκαναν ελεγχόμενη έκρηξη, δεν θα βρισκόταν άθικτη η βόμβα. Αυτό λοιπόν μπορεί να τους βοηθήσει γιατί μετέφεραν και τη σακούλα και τα τάπερα αλλά και τη συνδεσμολογία εγκληματολογικά, εκεί ψάχνουν το λάθος. Θεωρούν σίγουρο ότι ο κατασκευαστής φορούσε γάντια, είχε λάβει μέτρα για να μην αφήσει στοιχεία, ωστόσο αναζητούν το μικρό λάθος που έχει κάνει, που ίσως βοηθήσει να φτάσουν στα ίχνη του. Πρώτη φορά βλέπουν συγκεκριμένες εκρηκτικές ύλες σε βόμβα στη χώρα μας, δεν έχουν ξαναδεί ποτέ πάλι στο παρελθόν. Αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ακόμη και το ενδεχόμενο να μιλάμε για μια τρομοκρατική οργάνωση, που είτε είναι καινούρια, είτε αναβιώνει κάποια παλιά τρομοκρατική οργάνωση. Να ευχαριστήσω τον Σπύρο Λεβιδιώτη.